Αυτό. Αυτό. Ήταν ένα ξέσπασμα εφηβικό, θεωρώ. Πήρε τα σπρέι του, έκανε αυτό στην Πολυθερώνα. Μου εξήγησε ότι είναι τα αρχικά από την γράφητη υπογραφή του, ο Φίλιππος. Εδώ έπαιξε ένα πικνίκ με το Μάικ. Και εδώ αυτό έχει συμβεί στην καρέκλα. Εσείς τι κάνατε σήμερα? Καταστρέψατε κάτι στο δικό σας σπίτι? Ξέρω. Πώς πάνε τα κέφια? Δεν έχω κάνει ακόμα καφέ, αλλά λέω όχι, δεν θα αργήσω κι άλλο στα παιδιά. Τι παιδί μου? Εδώ υπάρχει και μία κατάσταση. Ένα ζωντανό. Λοιπόν, πείτε, τι κάνετε, φανταστικό. Πολυνά δεν είναι art, δεν είναι τέχνη. Έτσι να δω αν ήρθε το αγόρι μου. Όχι ακόμα. Δεν έχει εμφανιστεί. Πιο πολύ αργοπορεί από μένα. Λοιπόν, καθίστε να κάνω καφέ. Μισό λεπτό. Για πείτε, τι κάνατε σήμερα? Κάτσε να δω τι μου λέτε. Α, ήρθε και ο κουμπάρος, μισό. Τι μου λέτε, τι μαγειρέψατε, έλατε να πούμε τι φάγαμε. Εδώ έπαιξε μπακαλιάρο και γλώσσα. Γεια! Yeah! Βλέπεις τι φοράω, έτσι? Τι φοράς? Τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Το κάθε παραπάνω. Γιατί? Είναι μπλούζα ύπνου. Α, είναι μπλούζα ύπνου. Νόμιζα θέλεις κάτι να... αυτό. Όχι. Καλά είδατε το βίντεο στο μεγάλο. Το είδα, ανέβηκε πίσω δύο... στις 3. Το είδες. Το είδα δύο φορές. Δύο φορές. Γιατί δύο? Γιατί δεν το κατάλαβα με την πρώτη και δεν το χόρτασα. Τι ήτανε? Τι? Δεν ξέρω, χαρά μου. Α, ξέρεις τι, Μάικ, πρέπει να είναι στην κρεβατοκάμαρα στο κομωδίνο μου. Τι θέμα είχε? Πάρα πολύ ωραίο θέμα που αφορά όλο τον κόσμο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, το ανέπτυξες με φοβερά επιχείρημα. Όχι όλο τον κόσμο, όχι όλο τον κόσμο, τα κορίτσια αφορά. Ναι, και τους άντρες που να είναι καλά και ευχαριστημένες οι γυναίκες κατά κορίτσια. Το ανέπτυξες με φοβερά επιχειρήματα, δηλαδή με καθήλωσες. Μπράβο. Δεν είχα επιχειρήματα, tutorial ήταν. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι εκεί. Πού είναι? Όχι. Εδώ συμβαίνει μια μικρή αιμονή με τη Μονόπολη, θέλω να σας πω. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς. Δεν είναι εδώ ρε Μάικ. Α, μήπως είναι στο τραπεζάκι, στο σαλόνι από κάτω, εκεί. Όπα. Τι έλεγα. Α, ναι, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Αν δεν το είδατε, τι. Και να πάτε να το δείτε. Οπωσδήποτε. Και εσείς που λέτε ψέματα στην κουμπάρα σας, να πάτε να το δείτε. Γιατί να στηρίξετε την κουμπάρα? Why not? Δεν το είδε πολλοί κόσμος από κάτω, βλέπω, Σύση. Κάποιοι λένε ότι διαβάζανε, δεν ξέρω. Καλησπέρα από τη Βέρεια. Καλησπέρα στο hotel Κοκολένιο. Εμείς με το hotel. Με τι το θέλεις? Ωραίο το βίντεο αυτό που ανέβασε, το κονσίλερ τι ήτανε. Η Χριστίνα ρωτάει το κονσίλερ τι ήτανε. Η Ιωάννα πάει τρέχοντας να το δει. Πολίνα μου, η Πολίνα η Λάμπογλου είναι, όπως καταλαβαίνετε, δηματολόγος. Ναι, θα ξυριστώ για αύριο. Ό,τι αξίριστο είδατε, είδατε. Αύριο θα είμαι ξυρισμένος. Εντάξει. Ίσως αφήσω ένα μουστάκι. Δεν ξέρω. Η Ιωάννα Κούκλος όπως πάντα. Γεια σου, Κριστίνα Φτυκοζάνη. Ρώτησε μια κοπέλα τι ήταν το κονσίλερ που χρησιμοποίησες. Δεν χρησιμοποίησα κονσίλερ, χρησιμοποίησα κορέκτορα. Α, κορέκτορα. Κορέκτορα, ναι, και είναι Bobbi Brown. Κάτσε λίγο να σας καθαρίσω. Ναι. Είναι Bobbi Brown. Πες κι άλλα, ναι, δεν ξέρω γιατί με ενδιαφέρει πολύ. Είναι Bobbi Brown, κοροϊδεύεις. Όχι ρε, είσαι τρελή. Είμαι όλος αυτιά. Αφού ρωτάει η κοπέλα, τι κοροϊδεύεις? Είναι Bobbi Brown. Ο λόγος που δεν σας λέω ακριβώς τα προϊόντα σε αυτό το tutorial είναι γιατί δεν είναι συγκεκριμένο make-up που πρέπει να έχεις ακριβώς αυτά για να το πετύχεις. Όποιο κορέκτορα και να έχεις, θα λειτουργήσει.
Στη Σάκη θα είσαι κουρασμένη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Από τι είσαι? Δεν θα έρθεις αύριο. Παιδιά, να σας πω. Σας είπαμε από χθες, προχθές, ότι... Πώς φαίνεται, τι είναι αυτό, κάτσε να κάνω την νοικοκυρά. Τώρα, εντάξει. Δεν φαίνεται με στον αρχίτη, ε. Λέω. Πώς φαίνεται, σας είπαμε από χθες, προχθές, ότι θα κάνουμε, θα έρθει ο Παύλος εδώ τώρα αυτές τις μέρες, γιατί θα πάρει ο Θοδωρής τα παιδιά την πρώτη εβδομάδα του Πάσχα, οπότε θα ήμουν και εγώ μόνη μου, θα ήταν και αυτός μόνος του, και λέμε να μείνουμε μαζί, αφού θα είμαστε μαζί από την εκπομπή, οπότε δεν είναι ότι σπάμε κάποιο κανόνα, μπορούμε να είμαστε μαζί, οπότε θα έρθει εδώ μετά την εκπομπή. Λέμε λοιπόν, του λέω, ωραία, έλα μετά την εκπομπή. Μου λέει, τα παιδιά πότε δεν φύγουν? Του λέω, την Κυριακή. Μου λέει, οκ. Και μιλάει τώρα με τον Βαφτισιμιώτη το μεσημέρι, ο οποίος θέλω να σου πω ότι από χθες συνέχεια λέει αυτό, πότε θα έρθει ο νονός, πότε θα έρθει ο νονός, πότε θα έρθει ο νονός, γιατί είχαν τον δει από τα Χριστούγεννα. Και τώρα που κάναν online μάθημα στο Zoom, λέει, δασκάλα, πείτε μου όλοι τα νέα σας, και μου λέει, γιατί μιλάνε στα αγγλικά. Πάνω στο καλύτερο. Godfather. Λέω, Godfather. Και αυτό ήθελε να πει. Κυρία, θέλω να σας πω ότι εμένα θα έρθει ο νονός μου αύριο και θα παίξουμε μονόπολη και I'm very happy, γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ. Και τον παίρνουμε τηλέφωνο. Μου λέει, πάρ' τον νονό, θέλω να του δείξω κάτι. Παίρνουμε τον νονό. Μου λέει, FaceTime. Του λέω, δεν θα τον πάρουμε κατευθείαν FaceTime. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι στην τουαλέτα. Δεν παίρνουμε τον κόσμο έτσι FaceTime. Ωραία, τον παίρνουμε. Του λέει, θα σε πάρουμε FaceTime. Τον παίρνουμε FaceTime. Του λέει, σε περιμένω πώς και πώς αύριο. Και τι του απαντάει? Μάγκη, δεν θα έρθω αύριο. Θα έρθω την Κυριακή. Και μπαίνω, όπως καταλαβαίνεις, μέσα και του λέω, αύριο θα έρθεις. Καμία Κυριακή. Ντροπή σου. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και περιμένει πώς και πώς να παίξετε μονόπολη και να περάσετε μαζί ποιοτικό χρόνο. Και θα καταλάβεις εσύ γιατί είναι κουρασμένη η μαμά. Και η μαμά θα ξεκουραστεί. Ξύτσι μου, δεν νομίζω. Τι να είσαι. Γιατί, αν δω ότι με εγκαταλείπεις, αυτοκίνητο έχω, δεν θα εγκαταλείψω. Κλειδιά έχω. Θα εγκαταλείψεις μετά τα παιδιά μου. θέλω να αλλάξω λίγο θήκη γιατί τελειώνει η μπαταρία. Λέγε εσύ. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Σαρκατζέριον, Σοφία, η Σάσα, η Μιρέλα, γελάει. Γεια σου Μαρία, γεια σου Δήμητρα, Μίχα, κρίμα Παύλο το μωρό, Κωνσταντίνα, Δήμητρα. Ναι, έχει αποφασίσει ότι θα είναι τύπου νονός, ότι είναι νονός κατηγορίας τύπου μετά τα 15. Ναι. Βασικά, όταν ξεκινάει να πίνει αλκοόλ. Άρα 18 και πάνω. Ποτάρες. Γιατί με σένα θα θέλει να πάει για ποτάρες όταν θα είναι 18 και πάνω. Δεν θα έχει τους φίλους του. Θα πάει με τον παππού νονό. Να. Καταρχάς, τη φωτογραφία ανέβασε χθες για το live. Δέχτηκα άπειρα μηνύματα στην παράσταση. Έλα να βγούμε, έλα να βγούμε. Τι είναι αυτό τώρα? Φωτογραφία. Θα ανεβάσω εγώ αυτή τη φωτογραφία που το παίζεις γκόμενος. Όχι. Θα βρω καλύτερη. Θέλω να βάλω το χέρι μου στη μύτη. Θα είμαι εγώ έτσι, σαν τη Μαριγό, και εσύ θα είσαι τύπου όχι. Τι ήθελα να πω, τα νέα σας από χθες. Εγώ χθες λοιπόν τελείωσα το Casa de Papel. Μην πεις. Δεν λέω τίποτα. Σίγουρα έχει και άλλη σεζόν. Αποκλείται να μην έχει και άλλη σεζόν. Στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο σπάραξα το κλάμα. Προετοιμάσου. Εκεί βγήκε όλη η ευαισθησία σου. Δεν μπορεί να βγει στο βαφτιστήρι σου η ευαισθησία σου. Σου βγαίνει στο Casa de Papel. Έλαξε. Όταν δεις το επεισόδιο θα με καταλάβεις. Λοιπόν, θα θυμηθείς, ο Παυλάκης το έλεγε. Δεν είχα το μάτιλα μαζί μου. Και μετά είδα το... γιατί ακουγόμαστε, Νταμπλ, από κάτω. Κάτι έχει χαλάσει, ο ήχος σου. Είναι δυνατά, μήπως εσύ με έχεις δυνατά. Εγώ μια χαρά είναι. Κάτσε να φέρω ακουστικά. Λοιπόν, παιδιά, και είδα μετά το ντοκιμαντέρ που είχε να κάνει με το Casa de Papel. Και εγώ να σας πω κάτι. Πραγματικά ένιωσα τόσο δα μικρό που κάνουμε τηλεόραση εδώ πέρα με όλο αυτό που συμβαίνει εκεί.
Όντως έχει κλάμα. Μην πείτε όμως γιατί έχει κλάμα, γιατί κάποιοι δεν το έχουν δει. Επομένως, μην πούμε γιατί. Αλλά γενικότερα τα τελευταία 4 επεισόδια θεωρώ ότι είναι από τα πιο δυνατά του κύκλου. Φίλιππα, είσαι τα ακουστικά μου. Μικροφωνίζω εγώ. Τώρα καλύτερα. Τώρα. Να κατεβάσω λίγο εγώ. Έχω... Τώρα. Μισό λεπτό, θέλει ο Φίλιππος να του πάω λίγο νερό. Ναι, ναι, δήμο. Είναι ωραίο, το ντοκιμαντέρ είναι πολύ ωραίο, αλλά πρέπει για να δείτε το ντοκιμαντέρ να έχει τελειώσει με το Casa de Papel, γιατί μέσα έχει σκηνές που μπορεί να σας κάνουν spoiler. Γεια σου Σοφία, γεια σου Μάρο, γεια σου Ροδάνθη. Η Ρο είναι στην παρέα μας, από ό,τι βλέπω. Μαρία, ναι. Η Ντόρα, η Κίτς, ο Κούκλος, Κούκλος. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Ιωάννα. Δεν βρίσκω τα ακουστικά μου τώρα. Ένα-δύο. Ένα-δύο, ένα-δύο. Μ' ακούτε? Δεν τα βρίσκω τώρα. Τώρα μ' ακούτε? Εσύ φταίς, λέει. Εσύ το έχεις πολύ δυνατά, λένε τα παιδιά. Εγώ δεν το έχω δυνατά, με το δώρις ακούω. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Οκ. Okay. Η Αλεξάνδρα Παύλου θεώρησε ένα random σχόλιο από αυτά που είναι. Ένα διάλεξε, τυχαίο. Γεια σου, η Σαμάρα. Που λέτε το ντοκιμαντέρ, μην το δεις πριν δεις το Casa de Papel, γιατί έχει σπολερίες μέσα. Πρέπει να το ολοκληρώσει και μετά το δεις. Του Casa de Papel ντοκιμαντέρ. Ναι. Εντάξει, εγώ κατάλαβα. Ένα spoiler. Μου έχουν πει ένα spoiler, αλλά να σας πω κάτι δεν θα το πω. Γιατί οι άλλοι δεν φταίνε σε τίποτα. Η θήκη σου φταίει. Έγινε αυτό μετά τη θήκη που έβαλες. Μα η θήκη είναι μπαταρία. Το λένε από κάτω τα παιδιά. Ακουμπάει κάπου το κινητό. Κάτσε. Τώρα. Ένα-δύο. Ένα-δύο, ένα-δύο. Σύση, δεν ακούγεται κάτι τώρα, άρα... Εγώ ούτε πριν άκουγα, δεν ξέρω. Για πες. Τι να σου πω, στόπα. Για το ντοκιμαντέρ. Πού είναι η Τζίντζερ, παιδιά, παιδιά, θα έρθει τώρα να την πάρει το κορίτσι μου. Ποιο είναι το κορίτσι σου? Αυτή η φιλενάδα μου από το Head to Tails. Αχα, τοποθέτηση, και, ναι. Και θα την κάνει κούκλα. Έχουνε τα παιδιά, έρχονται και την παίρνουν, την κάνουν βαλάκι, πάλι. Να είναι φουντωτή, φουντωτή. Τέλεια. Και ησυχάζει το κεφάλι σου, πραγματικά. Δεν ξέρει τι την περιμένει. Βέβαια τους λατρεύει, καταλαβαίνεις, χοροπηδά πάνω τους, όταν τους βλέπει και τέτοια. Θα τις δίνει κουλουράκι επιβράβευσης. Λες, να δωροδοκείται το σκυλί μου. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου Μαρία, φιλιά από την Κέρκυρα η Ανδριάννα. Η θήκη δεν φταίει, παιδιά, ακόμα είναι η θήκη. Κάποιο το έχει τοποθετήσει λάθος. Η Μαρία από την Κύπρο και εμείς περνάμε δύσκολα, κάνουμε υπομονή. Παιδιά, κάνουμε όλη υπομονή. Εγώ τελείωσα το σήμερα το Elite, λέει η Ιωάννα. Το Elite ωραίο είναι, αλλά εντάξει. Εγώ φαίνομαι θολά. Φαίνομαι θολά, εσύ με βλέπεις? Εγώ σε βλέπω, με το κλασικό φίλτρο σου. Δεν έχω φίλτρο. Τι δεν έχεις φίλτρο? Πιο ωραία. Τι να σου πω. Που λες, άμα δεις το... Καταρχάς, όσοι έχουν δει Casa de Papel από την αρχή, και δεν το δουν πρώτη φορά από όλο από την αρχή, καταλαβαίνουν τη διαφορά παραγωγής από τους πρώτους κύκλους στους δεύτερους κύκλους. Αυτό έγινε γιατί αγοράστηκε από το Netflix και χρηματοδοτήθηκε επιπλέον από το Netflix η τελευταία κύκλη. Είναι... Γιατί στην αρχή δεν ήταν από το Netflix? Όχι, ήταν για την ισπανική τηλεόραση και μετά την αγόραση το Netflix. Σαν να έρχεται το Netflix και να λέει, ας αγοράσουμε το Έλα Χαμογέλα, ενδιαφέρουσα εκπομπή, να την παίζουμε στην πλατφόρμα μας. Κάτι που μπορεί να συμβεί, φανώ. Γιατί αυτό το περίμενα, δεν σου είπα την ιστορία ότι η πρώτη σεζόν ήταν πάρα πολύ δυνατή και η δεύτερη σεζόν ήταν άπατη. Όντως. Ναι, και μετά ήρθε το Netflix και μέσα σε μία νύχτα... Πήρε 1 εκατομμύριο followers. Μην κοιτάς εδώ μέσα από σένα, προσπαθώ 100% να πάρω followers. Στο Netflix πρέπει να πάω. Ναι, εσένα περιμένει το Netflix. Γιατί να μην περιμένει εμένα, το καταλαβαίνω. Γιάννης, ο Μαύρος, ναι, το είδα το ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ έχει πάρα πολύ μέσα ωραίες εικόνες στο πώς γίνονται τα γυρίσματα. Δεν θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα, γιατί είναι πολλά γυρίσματα από τους τελευταίους κύκλους, επομένως μπορώ να σας κάνω σπολιαριά. Αλλά... Αυτό που λένε οι περισσότεροι πρωταγωνιστές είναι ότι δεν κατάλαβαν ότι η σειρά... Ο κόσμος βαριέται από κάτω.
Βαριόταν να τον λέγεται το κορέκτορ. Όχι, λέει, δεν με νοιάζει για το Casa de Papel. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος το λέει αυτό, ποιος? Το λέει, ναι, η Αθηνά. Η Αθηνά με ακολουθεί, Παύλος Σταματόπουλος, μία λέξη με βή. Δεν ξέρω. Ορίστε, η Έρη. Ναι, Παύλο, που το είδες, απάντησέ μας. Ποιο? Το φαινόμενο. Casa de Papel, το φαινόμενο. Το ντοκιμαντέρ. Ναι. Ορίστε, βαριέται, Κιέλη. Κόσμος βαριέται. Ωραία, πες σε κάτι πιο ενδιαφέρον. Ορίστε, λέει η Μέρη, να ρωτήσω κάτι άσχετο, που κάνεις spray tan. Τέλεια, να μην ερώτηση που αφορά το κόσμο. Για πες. Στο νύχι-νύχι κάνω spray tan, αλλά τώρα δεν κάνω πουθενά. Έχω βέβαια κάτι να σας δείξω. Να, καταλαβαίνετε γιατί δεν πρέπει να κάνετε τέτοιου είδου ερωτήσει. Τώρα θα φέρει όλα τα spray, θα μας κάνει demonstration για τα spray και θα περάσει μία ώρα. Χωρίς λόγο. Και κάθομαι εγώ εδώ, περιμένω 5 η ώρα για να μου πει τα correctors και τα spray. Λοιπόν, αυτό κάνει δουλίτσα. Κάνει δουλίτσα. Θέλω να σας πω. Ναι. Not sponsored. Το πληρώνω και όχι λίγα. Αλλά είναι spray. Ναι. Tan. Απλά τι γίνεται. Με αυτό το spray tan δεν έχεις πλάτη. Εκτός αν έχεις κάποιον να την κάνει. Ναι. Και δεν έχεις κενά. Αχα. Καταλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αχα. Δηλαδή, άντε ψεκάζεσαι επίσης. Εντάξει, αφήνει κάποια θέματα. Αλλά στην αναβροχιά, καλό και το χαλάζει. Εγώ θα το δοκιμάσω αύριο. Δηλαδή σήμερα το βράδυ για την εκπομπή. Γιατί δείτε πως είμαι. Δείτε πως είμαι. Α, είμαι ασπρορός. Τι θα κάνω. Προβλήματα. Δεν είναι οργανικό με αυτή την έννοια που ρωτάτε, αλλά είναι έτσι κι αλλιώς, παιδιά, το σπρέι ήταν, είναι από ζαχαροκάλαμο. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Το σπρέι ήταν, το κάνουν και έγκυες, το κάνουν και παιδάκια σε φωτογραφίσεις. Οπότε δεν έχει θέμα, δεν έχει μικό με αυτή την έννοια να είναι κακό για το δέρμα. Είναι από ζαχαροκάλαμο. Ξέρεις ποια είναι η λειτουργία του. Πώς το μήλο, όταν το κόβεις, δεν μαυρίζει μετά λίγο από πάνω? Ε? Ναι. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή το σπρέι, αν το κάνεις, δεν είναι τόσο μαύρο. Με τις ώρες έρχεται και γίνεται. Και από τα σολάριουμ και τα χαζά που πάτε και κάνετε, χίλιες φορές. Πραγματικά πολύ πιο ενδιαφέρον το Casa de Papel αυτό. Τι έφαγες σήμερα, πουλί μου? Έφαγα κοτόπουλο με ρύζι, γιατί σε 7 η ώρα κάνω... Μα κάνω, είναι τα ρουτίνα μου. 7 πρωί τρώω 3 αυγά. Μαζί με 2 φέτες ψωμί μαύρες. Βέβαια βρήκα ένα ψωμί που έχει ειδικά η σύνθεση και μειώνει κάτι. Μ' άρεσε και μ' αρέσει και η γεύση του. Δεν θα πω ποιο είναι. Εντάξει, μην κάνουμε τεστ για τοποθέτηση προϊόντος. Και βάζω μέσα μια φέτα τυρί, μια φέτα γαλοπούλα και ένα αυγό. Συν 2 ασπράδια που τρώω έξτρα. Αυτό είναι το πρωινό μου. Μετά τρώω το μεσημεριανό μου μετά από 3 ώρες, που είναι το κοτόπουλο. Και τώρα έχω βάλει να ξαπαγώσω μια μοσχαρίσια που θα φάω το βράδυ. Γεια μετά σου, Ιβόνη! Γεια σου, Ιβόνη! Ιβόνη, έκανα τα σύναμπον, τα αυτά που έκανες. Καταρχήν δεν είναι απλή συνταγή. Τα έλεγα και χθες τα παιδιά. Τώρα τα έχουμε εξαφανίσει, δεν έχω και να στα δείξω. Δεν είναι απλή. Επίσης, κάποια βλακία έκανα με τη μαγιά. Ήτανε ζεστούλι το βούτυρο, δεν ξέρω. Δεν μου φούσκωσαν αμέσως. Μετά κόπηκε και το ρεύμα. Με περίμεναν και όλη μέρα τα σύναμπον, αρθεί το ρεύμα, τα κάναμε, τα ψήσαμε την άλλη μέρα. Από γεύση όμως. Να σου πω, εσύ τώρα θα κάνεις και το Σαββατοκύριακο να δοκιμάσω κι εγώ? Θέλεις. Θα κάνω, θα τα κάνω μαζί όμως, δεν τα κάνω μόνη μου. Δεν νομίζω, αλλά εγώ θα φάω μόνο μία. Δεν θα κάνω να τα ψήσει μόνο για να φας εσύ μία. Θα τα φάω εγώ, αλλά για να γίνεις εσύ τύπου φέτες μετά, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν τρώω τέτοια, εγώ δεν το έφαγα. Τα παιδιά μου το τσάκισαν. Αυτά διατηρούνται για καιρό? Εμείς σε 2 μέρες τα φάγαμε. Δεν ξέρω πόσο διατηρούνται. Να μας πει η Βόνη. Τσουρεκάκια θα κάνουμε μαζί. Ναι. Αυτά όλα θα τα κάνουμε την Κυριακή. Την Κυριακή που δεν έχουμε εκπομπή, θα ξυπνήσουμε το πρωί, θα κάνουμε ένα breakfast. Γιατί να σας πω κάτι, παιδιά. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που Κυριακή δεν έχουμε εκπομπή και θα κάνω πρωινό με τα παιδιά μου. Γιατί πάντα ή έχουν σχολείο μεσοβδόμαδα ή Σαββατοκύριακο έχω εκπομπή. Και δεν κάνουμε αυτό το πρωινό που κάνουν στις διαφημίσεις.
ξέρει, που βγαίνουν τα βούτυρα και οι μαρμελάδες. Σύση μου, κανένας κανονικός άνθρωπος. Κανένας κανονικός άνθρωπος δεν κάνει αυτό που κάνουν στις διαφημίσεις. Ότι σηκώνονται χαρούμενοι, ντυμένοι, 7 η ώρα το πρωί είναι ντυμένοι, φτιαγμένοι, λουσμένοι. Και απλώνουν τις φέτες. Δεν χρειάζεται να είμαστε ντυμένοι, λουσμένοι, φτιαγμένοι, αλλά μπορούμε να το ζήσουμε λίγο σαν πρωινό. Δεν και όχι να φάμε τα δημητριακά στο πόδι για να φύγουμε τρέχοντας. Αυτό εννοώ. Οπότε θα κάνουμε pancakes που μου ζήτησαν τα παιδιά μου και μετά θα ξεκινήσει η μαγειρική Κυριακή. Θα βάψουμε αυγά, θα κάνουμε τσουρέκια, όλα αυτά μαζί με τον νονό. Γερούλη. Δεν νομίζω. Εγώ δεν θέλω να κουραστώ. Αχ, έκανε κυρούλα, λέει τα σύνομον τη Ιβόνη. Είναι πολύ ωραία. Αφού τα παιδιά, γιατί του έλεγα, παιδιά, ανέβασε η Ιβόνη, γιατί έχουμε ξετρελαθεί με τα ψωμάκια. Και τώρα του λέω, τι γλυκό θέλετε να φτιάξουμε. Και μου λένε, δεν ανέβασε κάτι καινούργιο, Ιβόνη. Νομίζουν ότι είναι μαγείρισα. Δεν έχουν καταλάβει. Γεια σου Δημήτρη από τον Εύρο. Είναι τρίτη θαυμαστέ σου, να ξέρει τον Εύρο. Ναι, Ιβόνη. Ανεβάζει ό,τι φαγητό κάνει και το μεταξύ είναι μισή μερίδα. Αποκλείεται να τα τρώει. Εγώ, τι με στα Σύναμπον, άμα δεις τη συνταγή, στο τέλος κάθεται και τρώει. Και εγώ είχα την απορία. Έφαγε ένα. Έφαγε ένα. Και μετά έφαγε τη σαλάτα της. Έφαγε τη σαλάτα, ανέβηκε στο διάδρομο, έταξε μία ώρα. Εμείς θα γίνουμε σαν γιοβαρλάκια, άμα τα κάνουμε όλα αυτά. Το carrot cake, όχι, δεν το έκανα. Δεν είμαι πολύ φαν, βέβαια. Δεν ούτε έχω κάνει ποτέ. Ούτε το carrot cake μου αρέσει εμένα. Ναι, ούτε μιλόπιτες και αυτά. Άμα δεν έχεις... Ναι, τώρα άμα το κάνεις έτσι. Ναι, άμα το κάνεις, το κάνεις. Τα αυγά βάφονται Μεγάλη Πέμπτη, το ξέρω, αλλά επειδή Μεγάλη Πέμπτη τα παιδιά θα είναι στον μπαμπά τους, εμείς θα τα βάψουμε Κυριακή. Υπάρχει πρόβλημα? Μας βάλετε χέρι και γι' αυτό? Θα τα βάψουμε Κυριακή για να τα πάρουν και να τα πάνε και έτοιμα στον μπαμπά τους. Έχουμε πάρει καλαθάκια, θα τα γεμίσουμε με τσουρεκάκια, με αυγουλάκια, να τα πάνε στον μπαμπά να έχουν για την Μεγάλη Εβδομάδα. Τη συνταγή από τα τσουρέκια. Ήρθανε, παιδιά. Περίμενε, περίμενε. Ήρθα να πάρουμε τη τζίντζερ. Περίμενε. Η τζίντζερ πολύ χαρούμενη, βλέπω. Παιδί μου. Έλα, ρε Δημοσθένη που τρως κορμό. Πω, πω. Πω, πω. Δες πώς πάει. Γεια σου, Σπασία. Δες εδώ κατάσταση. Πού είσαι. Απ' τη χαρά της. Εντάξει, εντάξει. Κάτσε με κλείσει η πόρτα. Την παίρνει να την πάει για μπάνιο. Θέλω να σας πω ότι μου τη φέρνει το δικάκι εδώ. Όχι μπουζάτι, όχι καθαρή. Κάτσε να μας πει. Γεια. Όχι μπουζάτι, όχι καθαρή. Αυτό να σε ρωτήσω κάτι τώρα, το κάνετε γενικά ή το κάνετε? Το κάνουμε. Α, το κάνετε. Μην βλακείς. Ωραία. Στο head του τέλει στο Μαρούσι να μπείτε οπωσδήποτε αν έχετε ζουζούνια. Ξέρω τι μπορεί να περνάτε τώρα. Εδώ. Αυτός είναι ο άνθρωπός. Αυτό εδώ το κορίτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Τζίτζι, τα λέμε σε λίγο. Καθαρή να έρθεις. Καθαρή να έρθεις. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Η Γεωργία λέει ότι ο κορμός είναι εύκολος. Το ξέρω, παιδιά, αλλά είμαι πολύ τεμπέλης. Βαριέμαι. Αχ, λέτε να κάνουμε ένα κορμό. Not bad. Ξέρεις τι άλλο μου έχει λείψει? Το ριζόγαλο. Ριζόγαλο, ε. Ξέρεις, η Ιβόνη ξέρει να μας δώσει καμία συνταγή από ριζόγαλο. Βέβαια, είναι συγκεκριμένη συνταγή του ριζόγαλου. Όχι, έχουν διάφορες παραλλαγές. Μην νομίζεις. Ναι. Α. Πάλι το έβαλες κάπου και μικροφωνίζει. Όντως. Όχι, όχι. Περίμενε. Αχ, ναι, περίμενε. Τι έγινε? Δεν μπορεί να βγει η γυναίκα. Περίμενε. Σωστά. Λες και δεν είναι δικό. Παιδεύομαι πάρα πολύ. Γεια σου, Σπύρο, γεια σου, Φωτεινή. Έχω βγάλει το χερούλι το από μέσα για να μην μπορούν να βγουν τα παιδιά. Και πρέπει κάθε φορά να ανοίγω και το ξεχνάω. Αχ. Τι λέγαμε? Για δείτε ρε παιδιά, έχω ψοφήσει σήμερα, δηλαδή πραγματικά, τι είναι αυτό το πράγμα? Οικογένεια δεν ήθελες. Εμείς που δεν θέλαμε, είμαστε χαλαροί. Ορίστε, καθόμαστε εδώ, άνετοι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Twix. Τι είναι αυτό το... Μαριάννα, πες περισσότερα. Υπάρχει γλυκό Twix? Προφανώς υπάρχει γιατρο... γλυκό Twix. Ξέρεις που έχω φάει γλυκό Twix, που έχω πάρει σοκ? Στο κουπεπέ. Σοκ. Ξέρεις ποιο είναι το φοβερότερο γλυκό όλων? Πάλι το περίμενε λίγο να μας πει. Ναι, για πες.
Να μας πει η Μαριάννα όμως, μην τη χάσουμε. Ναι. Αυτό που τρώγαμε το μασκαρπόνε και τη μπιτέλα. Όπως, σε ποιο νησί το τρώγαμε αυτό? Στη Στόφα, στην Κηφισιά. Όχι στη Στόφα, σε ένα νησί που είχε το όνομα ενός μπασκετμπολίστα. Πριντεζής. Θα πω λακία. Τέλε, μπράβο. Ποιο όνομα, που ήταν αυτό, δεν το θυμάσαι. Πού ήταν η κρεπερή, που είχε όλες οι κρέπες είχαν ονόματα ποδοσφαιριστών και μπασκετμπολίστων. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Δεν ήσουν. Όχι. Σίγουρα. Ναι. Γεια σου στη Σύρο. Και εγώ έχω συνταγή. Η Ρινέλα. Ναι, παιδιά, στείλτε μου στο inbox συνταγή του X. Θα κάνεις συνταγή του X. Ποιος θα τη φάει? Σκά, τα παιδιά μου. Για ποιον τα μαγειρεύω όλα? Αυτά τα παιδιά σου λείπουν μια εβδομάδα. Μετά θα την κάνω, τώρα πρέπει να την κάνω. Η Ελένη λέει, εσύ ο κουμπάρος είναι ο καλύτερος, έτσι το αφήνω εδώ ράντο. Έχεις βάλει πάλι λάθος στο κινητό και κάνει αντίλαλο. Όχι, κάπου... τώρα το έχω σωστά. Η Δήμητρα Παύλο είναι ο καλύτερος. Λέει, ο Κώστας λέει, τύλιξε του X με φίλο κρούστας και την κάνεις έτο και θα με θυμηθείς. Θα με θυμηθείς μετά όταν θα σου κάνω τα παντελόνια. Α, Κώστα, σε θυμάμαι. Έφτιαξα cheesecake, ναι. Να σας τα δείξω. Παιδιά, γιατί το κάνετε αυτό? Και σηκώνετε κάθε και... Δηλαδή, δεν με λυπάστε. Δεν με λυπάστε λιγάκι. Να το. Ποιος τα έφαγε αυτά τα κομμάτια? Τα παιδιά μου. Φάγανε δύο χτες και δύο σήμερα. Χτες. Αυτό... Δεν είχε παγώσει η κρέμα και έτρεξε όταν τα κόψαμε. Σήμερα που τα κόψαμε, δεις τη ώρα που κόπηκε. Ναι, αλλά αυτό δεν, πάντο... είναι δεν είναι κανονική ποσότητα cheesecake. Τι εννοείς? Κανονικά, το λευκό πρέπει να είναι πιο διπλάσιο από το μπισκότο που είναι από κάτω, που είναι η βάση. Για να λέγεται cheesecake. Ναι, και πρέπει κανονικά από πάνω είναι λίγο περισσότερο, να σου πω την αλήθεια. Απλά έτρεξε, σου λέω, χτες που βιαζόταν να το φάνε οπωσδήποτε, γιατί δεν αντέχανε. Εμείς το βυσινάκι και αυτό από πάνω το βάζουμε την ώρα που το τρώμε. Δεν το βάζουμε από πριν, γιατί έτσι πάει την κρέμα. Εσείς ποιοι, η οικογένειά σας? Εμείς που φτιάχνουμε αυτό το cheesecake που κορόιδευες. Το cheesecake της μανούλας μου. Ρωτάνε γιατί δεν έχει μαρμελάδα. Ορίστε, τόσος κόσμος. Μόλις απάντησα και δεν βάζουμε μαρμελάδα. Γλυκό του κουταλιού βάζουμε. Η Αθηνά λέει, Παύλο, πώς γίνεται να είσαι τόσο κούκλος και τόσο έξυπνος? Χάρισμα μεγάλο. Έχω την εντύπωση ότι αρχίζετε και μου λέτε όλα αυτά προκειμένου από εσάς, έτσι. Ξέρετε ότι... Έλα, ρε, αλήθεια! Γεια σου, Ξένια. Γεια σου, Μαρία. Ρωτάνε πόσο είναι τα παιδιά σου. Τι? Πόσο είναι τα παιδιά σου? Είναι 12, θα γίνουν τον Αύγουστο ο μεγάλος και 7 ο μικρός. Τον Αύγουστο και οι δύο. 7? 7? Ναι. 7? Δεν ξέρεις ούτε πόσο χρόνο γίνεται. Δηλαδή, το ντροπή. Ξέρω, απλά τώρα το συνειδητοποίησα. Πρέπει να κουρευτώ. Πώς θα κουρευτώ? Επίσης ο Μάικ, ξέρεις τι μου είπε? Να πάρω και την ονα... Α, θες να σε κουρέψω! Όχι, βέβαια. Ούτε κατά διάνοια. Να ψηφίσει ο κόσμος. Παιδιά, θέλετε να κουρέψω τον Παύλο? Και πιστεύεις ότι θα ψηφίσει ο κόσμος? Ναι, και εγώ θα καθίσω. Ναι, ανέβασα βιντεάρα, τη δείτε. Όχι, λέει να πας, σου πάει πολύ. Αρχίζει και φουσκώνει από το πλάι τώρα. Σε λίγο θα είναι σαν τον Αϊνστάιν, δεν είναι ωραίο. Τι ήθελε να πεις, ότι είπε ο Μάικ, να πάρεις και τηλέφωνο και την ονά? Ποια ονά? Δεν σου είπα που ζήτησε από τη φιλιό να γίνει ονά του, γιατί εσύ δεν έχεις γυναίκα? Ναι. Ή θα βρεις γυναίκα να έχει νονά, ή θα είναι και φιλιό νονά. Θέλει το παιδί μου νονά. Κάτω υπάρχει μια μεγάλη, μεγάλη επιδρομή ανθρώπων που με στηρίζουν για αυτά που τραβάω με σένα. Πρόσεξε. Πούντι, εγώ δεν τους βλέπω. Χιλιάδες από κάτω με ρωτάνε πώς αντέχω και τέτοια. Σιγά μωρέ, πώς αντέχεις, τι σου κάναμε?
Σύση, κάνε και ένα τρίτο παιδάκι, όντως, τώρα. Υπήρξε αυτό το μήνυμα από κάτω. Ναι. Άρα, παιδιά. Ναι, κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω από, τον κόσμο από κάτω ότι θέλουμε να ξυριστείς, όχι να κουρευτείς. Να ξυριστείς. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι το αξίριστο μου δίνει μια άλλη διάσταση. Όχι, αλήθεια δεν σου πάει. Εσύ είσαι τύπου λογιστής, ρε παιδί μου. Ενώ, ξέρεις τι, ο Τανιμανίδης που ξυρίστηκε, δεν μ' αρέσει ξυρισμένος. Θέλει αυτό το λίγο πιο άγριο. Εσένα δεν σου πάει. Εσένα σου πάει το... Κάνεις ό,τι είναι δυνατό για να μην έρθω αύριο, έτσι. Τι σχέση έχει αυτό, να μην σου πω τη γνώμη μου. Όχι. Μην το κουρέψεις. Είναι μια γοητεία. Το λένε από κάτω. Όχι να μην ξυριστεί. Να το κάνεις βίντεο, εγώ διαβάζω. Η Γεωργία διαβάζω από τα Χανιά. Όχι να μην ξυριστεί. Ο Νονός πήρε δώρα στο παιδί. Όχι. Πώς να τα πάρω. Online να τα πάρει. Ο Τινή σου πάει και το αξίριστο. Ευχαριστώ, Άννα. Η Πολίνα Λονδρέζος ξυρισμένος. Η Μαρία λέει ότι σε μεγαλώνουν τα μουσια. Η Πινελόπη Παύλο, μια χαρά είσαι. Η Ντίνα σε μπρουτάλ Παύλο. Α, σου άρεσε αυτό. Ναι, σε είπε Φλόρο. Ποιος με είπε Φλόρο? Η Σίση. Δεν θα ανοίξω το στόμα μου. Η Ειρήνη ήδη μπρουτάλ και ακόμα και αξίριστος. Είναι γοητεία τα γκριζά μαλλιά και τα γκριζά μούρια. Παιδιά, να μιλήσουμε λίγο για τα σχολεία που... Καταρχήν μας ανακοίνωσαν την παράταση. Δεν ξέρω, υπήρχε κάποιος που πίστευε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν μετά το Πάσχα? Όχι. Δεν ξέρω. Πιστεύω πως δεν υπήρχε κανείς. Ναι. Οπότε δεν ήρθε σαν έκπληξη. Μέχρι 10 Μαΐου. Μέχρι 10 Μαΐου, μέχρι νεοτέρας. Παιδιά, δεν νομίζω ότι θα ξανανοίξουν τα σχολεία εγώ. Σαν Σύση Χριστίδου. Θέλω να σας ταράξω. Σαν Σύση Χριστίδου εννοείς. Σαν μάνα. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα ανοίξουν. Υπάρχει βέβαια και χειρότερη εκδοχή από το να μην ανοίξουν. Ναι. Να ανοίξουν τέλη Μαΐου και να κλείσουν Αύγουστο μόνο. Και το καλοκαίρι να το φάμε εδώ. Δεν με νοιάζει καθόλου αυτό. Προφανώς και δεν σε νοιάζει. Αλλά να μην το συζητήσουμε. Το θέμα της ημέρας ήταν τα σχολεία. Πώς θα γίνει? Τα παιδιά που είναι πανελλήνες, τι θα κάνουν? Είπαμε, θα δώσουν μειωμένη ύλη. Το είπαμε, αυτό από χθες. Αν δίνετε πανελλήνες, τι θα διαλέγατε τώρα? Ξανά, σαν επάγγελμα. Τώρα ρωτάς αυτούς που είναι, δεν δίνουν πανελλήνιες. Ποιους ρωτάς? Προφανώς. Αυτούς που έχουν κάνει τη ζωή τους. Αυτούς ρωτάω. Α, εμάς, τους παππούδες. Ναι, εμάς, τους παππούδες. Εσάς. Εσύ τι ήθελες να γίνεις, Παύλο, όταν ήσουν 18 χρονών? Δάσκαλος. Δάσκαλος. Εσύ. Με παιδιά. Ναι. Πολλά μετά... κιόλας. Μετά κατάλαβα το λάθος και ασχολήθηκα με τα μίντια. Αλλά παλιότερα ήθελα να γίνω και παπάς. πολύ παλιά. Κοίτα, το παπάς. Γεια σου, Κλειό! Η Κλειό είναι η μαμά του Ηλία από το σχολείο του Φίλιππου. Γεια σου, Κλειό. Η Κλειό είναι και δασκάλα στο σχολείο του Φίλιππου. Ναι. Και η Κλειό έχει τρία αγόρια. Ούτε ένα, ούτε δύο. Τρία αγόρια. Γεια σου, Σωτηρία. Τι θέλω να πω, ο παπάς θα σου πήγαινε. Η Πολίνα λέει δικηγόρος, έχει δίκιο η Πολίνα, θα σου πήγαινε και το δικηγόρος. Αλλά το παπάς, επειδή η αλήθεια είναι ότι έχεις πολύ ωραίες αρχές και ηθική, νομίζω ότι θα σου τέριαζε και αυτό. Βέβαια, σε κάποια δεν είσαι πολύ χριστιανός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ μετά σκέφτηκα, ο μικρός θέλει να κάνω μια δουλειά που να έχει σφραγίδες και να βάζω σφραγίδες πίσω από ένα γραφείο. Και να μου φέρουν έγγραφα και να βάζω η Βασιλική Κοντός Παπάς, Βασιλική Ζάχου. Ωραία, κάτσε τσέκα. Δεν είπε μπασκετμπολίστας, παπάς είπε. Η Μαρία Ηλιάδου σεξι παπάς. Ω Θεέ μου. Εσύ τι θα έδειξε να γίνεις, ηθοποιός? Αεροσκαφοδός ήθελα να γίνω. Α.
μικρή, όταν με ρωτούσες τι θες να γίνεις, έλεγα μαμά. Πρώτα έλεγα μαμά. Ναι. Νόμιζα ότι είναι δουλειά. Μετά, γιατί δική μου μαμά δεν δούλευε, οπότε έλεγα, άμα είσαι μαμά, δεν δουλεύεις. Και μετά έρωσε να δώσει coffee, tea, coffee, tea. Όπω, δεν θα ήσουν πολύ καλή. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να κάνω μια δουλειά, ναι, στην οποία να ταξιδεύω, ναι, πάρα πολύ. Αυτό νομίζω ότι είναι η αγάπη της ζωής μου, τα ταξίδια. Και να πληρώνομαι. Να ταξιδεύω και να πληρώνομαι. Δηλαδή να είμαι δοκιμαστή ταξιδιωτικού γραφείου. Γιατί δεν πας να δουλέψεις με τον Κοκλώνη στην παραγωγή του, να είσαι συντάκτριά του? Ναι, δεν θα ήθελα όταν ταξιδεύω να πάω να δουλεύω. Πώς θα σε πληρώνουν? Να με πληρώνουν για να δοκιμάσω τα ταξίδια. Ας πούμε, είσαι εσύ, έχεις εσύ ταξιδιωτικό γραφείο. Και λες, ναι, να στείλω τον κόσμο στις Σεϊχέλες, να μην τον στείλω. Κάτσε να στείλω το Σισάκι να μου πει με τι. Το ξέρω ότι υπάρχει ένα επάγγελμα στα μεγάλα στούντιο στην Αμερική και όσα είναι μεγάλα στούντιο, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν ως δουλειά, ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, στα πιο περίεργα μέρη, με μια μικρή κάμερα, καταγράφουν σημεία και δημιουργούν βιβλιοθήκη τοποθεσίας, και όταν ένα σκηνοθέτης θέλει να κάνει, ας πούμε, ένα γύρισμα που να έχει απότομο βράχο με καταράκτη, μπαίνουν σε αυτήν την βιβλιοθήκη. Ναι, δεν είναι ακριβώς ρεπεράζ. Αυτοί πάνε έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα. Το καταγράφουν με κάμερες και γυρίζουν πίσω και τοποθετούν. Τέλειο. Τέλειο. Πού είναι αυτοί? Δεν είμαστε εμείς. Θα με πάρουν, βοηθώ πιστολάκι, θα πάω. Δεν κατάλαβες ακόμα τη δουλειά. Δεν χρειάζεται πάνε... πιστολάκι, ναι. Όχι, πάνε μόνο. Να πάνε τα locations, ρε παιδί, ναι, μου. Τα locations, ναι. Ωραία, αυτό, να πάω να το κάνω. Γιατί? Για η Άντα Λεβιτσιάνου είναι στην παρέα μας. Να, ρώτα την Άντα για αγγλικά. Γεια σου, Αντούλα. Η Άντα ξέρει πολύ καλά για αγγλικά. Άντα, είστε ανοιχτά εσείς. Δεν ξέρω. Θα κοίτα, αν είναι, νομίζω είναι. Είναι ανοιχτά. Αν δίνουν take away και καφέδες και τέτοια, νομίζω, δεν ξέρω. Ο Καραγιώργος Απόστολος, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω Harry Potter, μάλιστα. Γεια σου, Ελεάνα. Γεια σου Γιώργο Σαρίδης, που λες αντίστοιχα. Αν τώρα ήσουν 18 όμως, τι δουλειά θα έκανες, την ίδια που διάλεξες, τι θα διάλεγες? Ούτε καν. Τι? Αρχαιολόγος. Όντως. Ναι. Ωραίο είναι το αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος. Ο αρχαιολόγος όμως πάει στην εξερεύνηση ο ίδιος. Ή απλά τα ξέρει όλα? Φαντάζομαι, όπως σε όλες τις επιστήμες, έτσι και στην αρχαιολογία, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα γραφεία, οι άνθρωποι που κάνουν τις μελέτες, οι άνθρωποι που κάνουν τις έρευνες κτλ. Υπάρχουν διάφορες ειδικότητες. Εσύ τι εγώ, θα ήθελες? Αιγυπτιολόγος. Θα πήγαινα κατευθείαν στις ανασκαφές. Αυτό ήταν να γίνει η μαμά μου. Με τα ειδικά ρούχα, τύπου Ντιάνα Τζόουνς, με μαστίγια και είναι έτσι οι αρχαιολόγοι τύπου Ινδιάνα Τζόουνς, Παύλο. Εγώ έτσι θα ήμουν. Να, η Θαλούσκα εκεί που προφανώς είναι αρχαιολόγος, οι αρχαιολόγοι κάνουν ένα καφές, βεβαίως. Κοίτα, κάποιοι που έχουν σπουδάσει αρχαιολογία... Η Κατερίνα αναρωτιέται, Παύλο, μετάνιωσες που έχεις κουμπάρα της Σύση, βέβαια, έτσι όπως μου φέρεσε, σου λέει ο κόσμος... Κάθε λεπτό. Τι κουμπάριεσαι μαζί της, τι ζηχαίνεται? Κάθε λεπτό με αυτά που ακούω. Ποιος άλλος είναι αρχαιολόγος εδώ, για να δούμε. Άννα Ήθουλου Σκάκη, εγώ είμαι αρχαιολόγος. Κάνεις πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα. Το βρίσκω φοβερά ενδιαφέρον. Το αρχαιολογική. Δηλαδή το καλύτερό μου να πηγαίνω στα μουσεία με τα αρχαία. Λέει Κωνσταντίνα Λάρα Κρόφτ. Γεωλόγος, θα σημαίνει όχι, δεν θέλω να γίνω γεωλόγος. Γιατί, ας πούμε, το τελευταίο ταξίδι που πήγα ήταν στο Σιβηρητό και πέρασα ένα τριώρο φουλ μέσω μουσείο, που δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Εμένα με συναρπάζει όλο αυτό. Δηλαδή, αν ήμουν αρχαιολόγος, θα ήμουν συνέχεια σαν ανασκαφές. Η Μάρτζη λέει, γίνεται παιδιά χαμός στο Σκάι με τους Ρωμά τώρα. Τι γίνεται, εκεί στον καταβλισμό, που είναι, ναι, ο Αξιόδρας και ο Γαρδαλιάς, δεν πήγαν εκεί? Γίνεται χαμός τώρα. Κάτι να βάλω. Θα περάσετε πολύ ωραία αύριο. Χαμός με τους Ρωμά, παιδιά, ναι.
Τι να βάλω, Sky? Αθλητής να γίνεις, ρε Παύλο. Α, η Άρτεμις, πόσο δεν με ξέρετε. Η Σοφία Σαπάκο από τη Λάρισα, αφήστε. Η Γεωργία είναι κοινωνικός επιστήμονας, επίσης πολύ ενδιαφέρον. Η Εύε Μελατίδου μας το λέει τόση ώρα. Εγώ, παιδοχειρουργός, η Λιδία θέλει να γίνει. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα. Βλέπω εδώ τώρα στο tvopen.gr, στο site μέσα, που λέει «Έντονος διάλογος μεταξύ Νίκου Χαρδαλιά με πολίτες στη Λάρισα». Εκεί είναι η Ρώμα. Τι έγινε? Πήγανε για να κάνουν τεστ. Ρούλα, άδεια Θεσσαλονίκη, Μπάρκα Χαμούλης, το μεσημέρι, η Αγγελική Μικροβιολόγος, επίσης πολύ ωραίο. Αστροναύτης δεν μπορώ να γίνω. Να και η Σαματίνα με την ερώτησή της. Σύση, τι μηχανή εσπρέσο χρησιμοποιείς? Νεσπρέσο. Okay. Μία εσπρέσο από τα Νεσπρέσο. Έχουν 21 κρούσματα στη Λάρισα, να ξέρετε. Δεν θέλουν να μπουν σε καραντίνα. Χαμός. Α. Η Λένα λέει ότι θέλει να με πάρει σε μία να σκαφεί. Βρέθηκαν κρούσματα σε μία συνοικία που είναι η Ρωμά και πάνε, επειδή είναι πάρα πολλά μαζεμένα και προφανώς δεν μπήκαν σε καραντίνα, πήγαν για να το βάλουν σε καραντίνα, πώς πήγαν τα χωριά, ας πούμε, σε Καστοριά και σε διάφορα άλλα χωριά. Αυτοί προφανώς δεν θέλουν να μπουν σε καραντίνα για κάποιο λόγο. Τι να σου πω. Και αυτός ο Χαρδαλιάς, ρε παιδί μου, όμως ο καημένος, έναν πακέτο μαζεύει. Δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνει και αυτός. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι έρχεται και μας παίρνει έναν από αυτοί. Κάπου, δηλαδή, Jesus. Ναι, αλλά μας αρέσει να λένε τα νούμερα στο εξωτερικό ότι είμαστε με τα λιγότερα κρούσματα και με τους λιγότερους θανάτους. Αλλά αυτό έγινε με κάποια συγκεκριμένη δουλειά, δεν έγινε από μόνο του. Τι θα γίνει, θέλω να μου πείτε, τι θα γίνει το Πάσχα? Τίποτα, θα κλειστούμε όλους σε σπίτια έτσι όπως πρέπει. Γιατί το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε? Γιατί εγώ πολύ αμφιβάλλω. Εδώ βλέπω στο Sky ότι έχουν κάνει ψέματα και απίστευτα δικαιολογία για να προσπεράσουν το κλειό στα διόδια για το Πάσχα. Συγκλονιστικό. Τι έχουν κάνει? Επειδή στα διόδια υπάρχουν παντού μπλόκα για την έξοδο, λένε ψέματα και δικαιολογίες, απίστευτες λένε. Δεν έχω δει τώρα βέβαια το ρεπορτάζ, δεν ξέρω τι λένε ακριβώς, αλλά... Να το θυμηθείτε, εάν το Πάσχα δεν συμμορφωθούμε, επειδή αυτό φαίνεται μετά από 2 εβδομάδες, το τι έχει συμβεί με τα κρούσματα κτλ. Μετά από 2 εβδομάδες, τα μέτρα δεν θα σταματήσουν τον Μάιο, όπως πάνε. Θα σταματήσουν τέλη και αρχές Ιουνίου. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, Τι? Ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν κάθονται στα αυγά τους όταν αφορά τη δουλειά. Γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Εμείς κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι μια χαρά. Λέμε δουλειά, σπίτι, τέλεια. Πήγαμε στο σπίτι και θα έρθει το Πάσχα και θα πάει τούμπαλιν αυτό. Η Ευρώπη υπόλοιπη θα κλειστεί μέσα και θα πει, όχι, τώρα είναι διακοπές. Χαίστηκα, θα κάτω στο σπίτι μου. Και η δική μας... Η Ευρώπη τώρα έχει Πάσχα, που μιλάμε.
Α, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά, επειδή το Πάσχα την άλλη εβδομάδα και επειδή τα κρούσματα θα φανούν μετά από 2 εβδομάδες, πάνω που θα είμαστε έτοιμοι να βγούμε από τα μέτρα, θα γίνει ένα μπαμ με κρούσματα και θα σου λέει, έτσι είσαι, πάρα λες 20 μέρες κάτσε μέσα. Γιατί το Πάσχα ήθελες να ψήσεις αρνή στο χωριό. Όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι, λέει η Καράνα σου, Δήμητρα. Φαντάζομαι το ξέρεις από μέσα κι εσύ, έτσι. Όπως όλη αυτή με τις συνωμοσίες. Σήμερα είναι τώρα βλέπω κι εγώ στο Skype ψέματα και απίστευτες δικαιολογίες για να προσπεράσουν τους ελέγχους. Ρε, τι να πω. Είναι δυνατόν. Η φίλη μας Καρματζή από το Χίο λέει συγγνώμη παιδιά για την καθυστέρηση, αλλά έκανα μπάνιο και γι' αυτό άρχισα να μπω. Αρνάκι στο φούρνο, σωστός ο Παύλος, η Κωνσταντίνα. Σε ρωτάνε πώς θα δίνεις για την τζίντζερ. Αλλά σε τι, σε φαγητό, σε πλήσιμο, το μήνα. Τι εννοείται. Σε εμβόλια, δεν ξέρω. Τι να απαντήσω σε αυτό. Έκανα επέμβαση, λέει, γι' αυτό έχετε χαρτιά από το νοσοκομείο, βεβαίως. Πάει Σαντορίνη, λέει αυτός. Ναι. Εμένα δεν το... πώς να σου πω. Δεν ξέρω. Με στεναχωρεί, δεν με εξοργίζει. Με στεναχωρεί γιατί... πώς να σου πω. Είναι σαν να, πώς, αυτή η κουτουπονηριά που έχει ο άνθρωπος και δεν το λέω για τον Έλληνα, όλοι την έχουν. Γιατί είδαμε τα χάλια και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Και στην Ελβετία που έχω φίλους και στην Αυστρία ίδια κουτουπονηριά υπάρχει. Δεν είναι μόνο ελληνικό σημείο. Απλά θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι τι θα καταφέρεις να πας στο Πάσχα Σαντορίνη και θα πεις μαγιά μου και θα πας εκεί και θα δεις ένα άδειο νησί και θα είσαι πολύ ευχαριστημένος που θα είσαι σε ένα άδειο νησί να κάνεις Πάσχα. Εκκλησία δεν μπορείς να πας. Θεωρητικά τους φίλους δεν μπορείς να τους δεις. Θα είσαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι Σαντορίνη. Ωραία, θα βλέπεις θάλασσα. Πάρα πολύ ωραίο. Και αν έχεις κορονοϊό και το μεταφέρεις, να γεμίσεις και τη Σαντορίνη. Τύπου Ικαρία, τύπου Μύκονο κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων. Όχι, όχι, παιδιά, πρέπει να μαζευτούμε. Δεν το συζητάω, να κάτσουμε σπιτάκια μας, ειδικά εμείς που είμαστε στις μεγάλες πόλεις. Ορίστε, η Νικολούζα, η Ασπασία, λέει εμείς εδώ στα νησιά είμαστε κλεισμένοι ήδη 1 μήνα μέσα. Δεν θέλουμε να έρθουν. Εσείς, παιδιά, δεν θέλετε να έρθουν, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι που θα έρθουν, δυστυχώς. Ελπίζω όλο αυτό να μην γυρίσει μπούμερα, γιατί εδώ είμαστε και θα τα θυμηθούμε. Αν τα κρούσματα αυξηθούν μετά από 2 εβδομάδες, που θα είναι ό,τι έχει γίνει αυτή την περίοδο του Πάσχα, δεν θα βγούμε από την καραντίνα αρχές Μαΐου. Θα βγούμε αρχές Ιουνίου. Και όσοι έχετε μαγαζιά, χαιρετήσαμε τον Πλάτανο. Ωραία, αυτά σε σχέση με τον κορονοϊό. Άλλα νέα. Αυτά νομίζω. Τώρα τι θα γίνει, δηλαδή δεν θα βγει ο κύριος Σωτήρης. Δεν ξέρω. Είναι στη Λάρισα. Ναι. Μπορεί να γίνει σε απευθεία σύνδεση ο κύριος Σωτήρης. Λες. Ενδιαφέρον θα έχει. Τέλος πάντων, η Ιωάννα Ζωγράφου λέει, στη Σλοβενία πάντως δεν έχουν πάρει καθόλου μέτρα. Μόνο τα μαγαζιά έχουν κλείσει και την άλλη εβδομάδα θέλουν να ανοίξουν και αυτά. Τραγικό. Είμαι η μόνη που κάθομαι μέσα και δεν κάνω βόλτες στα παρ. Προφανώς μένει στη Σλοβενία η κοπέλα για να το λέει. Στο χωριό όλοι έχουν βρει με δική τους βούληση, έχουν βγει με δική τους βούληση από την καραντίνα. Παιδιά, προσοχή θέλει, δηλαδή πάνω που λέμε κάνουμε τα πράγματα σωστά κτλ. Κτλ. Άμα γίνει ένα μπαμ, μετά τρέξε και μάζεψε το. Σύση λέει, Χρύσα, what I eat in a day θέλω να κάνει σαν βίντεο. Τώρα δεν θέλετε, θα ξενερώσετε. Νίκο μου, και στη Σουηδία, δυστυχώς και στη Σουηδία έχουν το μοντέλο αυτό το άνετο, αλλά τελικά τις 2 τελευταίες μέρες αυξήθηκαν και τα κρούσματα και οι νεκροί. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δείτε και λίγο δελτίο ειδήσεων τι συμβαίνει. Και μην βλέπετε, ας πούμε, τα ελληνικά μπορεί να λέτε ότι είναι προπαγάνδα. Ευτυχώς υπάρχει το ίντερνετ, μπείτε σε οποιοδήποτε σουηδικό μέσο, σκανδιναβικό και διαβάστε αυτά που γράφουν.
Η Έμιλη, γεια σας. Γεια σου, Έφη. Στην Αλβανία είναι ένα μήνα μέσα. Για την Αλβανία δεν ξέρω για κρούσματα και για τέτοια. Δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά για να μην έχω ακούσει κάτι δραματικό, πάει να πει ότι δεν είναι μέσα. Στην Αλβανία κλείσαν τα σύνορα πολύ νωρίς. Και απέναντι σε εμάς, που ήταν πολύ καλό για αυτούς. Οπότε νομίζω και αυτοί θα την βγάλουν καλά. Μα γιατί, για να μην τους έχουμε ακούσει στα πολλά κρούσματα, προφανώς θα έχουν πολύ χαμηλά. Κατερίνα, δεν τους αφήνουν να περνάνε τα διόδια. Αυτό λέμε, πάνε με το έτσι και θέλω. Και 300 ευρώ πρόστιμο και τους γυρνάνε πίσω. Και παίρνουν πινακίδες σε περιπτώσεις. Για 60 μέρες. Η Γκρέσα, Παύλος και Κούκλος, απλά το λέω για να σπάσει λίγο η μονοτονία της ειδησιογραφίας. Λοιπόν, έλα, σας αφήνω. Το έχουμε παρατραβήξει το σκηνή πια. Ξεκινήσαμε για μισάωρο και κλείνουμε μια ώρα κάθε φορά. Θα βγει ο κύριος Σωτήρης τώρα ή δεν θα βγει? Δεν θα βγει. Δείτε λίγο στην Αμερική τι η γίνεται. Η Σύση είναι ο πιο σοφός άνθρωπος του κόσμου. Να. Η μάνα σου? Ποιος είναι? δείτε λίγο στο Sky τώρα που έκανε ομαδικούς στάφους και τους στάβουν ομαδικά. Γιατί είναι, λες και το λες, δείτε τι ωραίο που είναι το ηφαίστειο του Σαντορίνη. Γιατί κάποιοι στην αρχή λέγανε πώς υπερβολική πια. Τι υπερβολή, κατάλαβες? Και έχω και γνωστούς μου, δεν είναι, το ακούω και από γνωστούς μου που μένουν στο εξωτερικό. Καλά, στην Αμερική έχει ξεφύγει η κατάσταση, παιδιά, πολύ άσχημα. Γιατί έβαλε ο Τραμπ την οικονομία πάνω από τις ανθρώπινες ζωές, δυστυχώς. Και ελπίζω να είναι το όσο το δυνατόν λιγότερη. Να μείνουν όλα κλειστά. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Να σας πω και κάτι άλλο. Όλοι μας θα επηρεαστούμε από την οικονομία του αύριο. Όλοι μας. Δεν θα υπάρξει ένας που να μην επηρεαστεί. Ήδη εμένα μια φίλη μου με πήρε, μου στείλε μήνυμα μάλλον, από την εταιρεία που δουλεύει, δεν έχει κλείσει η εταιρεία, πήρε 20% μείωση για τους επόμενους 2 μήνες. 7.000 νεκροί ρεσί στη Νέα Υόρκη. Γίνεται αυτό? Τι νούμερο είναι αυτό? Μιλάμε για ανθρώπους, για ψυχές, για ζωές. Δηλαδή, τι. Δεν ξέρω. Και βλέπεις τους άλλους, δεν θέλουν να μπουν σε καραντίνα. Είναι όλοι μαζεμένοι το μεταξύ. Είναι καμιά τριανταριά μαζεμένοι στον δρόμο, στα σαρδέλες. Ένας από αυτούς να έχει, ένας. Ούτε δύο. Τους έχει κολλήσει αυτόματα όλους. Και με αυτά, αυτοί οι 30 μπορούν να κολλήσουν περίπου 600 ανθρώπους. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, άντε, έλα να δούμε λίγο ειδήσεις, να δούμε τι γίνεται, να δούμε αν θα βγει ο κύριος Σωτήρης. Ετοίμασε, ναι, τη βαλιτσούλα σου και αύριο μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τον Παύλο Σταματόπουλος, μία λέξη με V. Μην ξεχάσετε να έρθείτε αύριο το πρωί στο Έλα Χαμογέλα, φυσικά, στις 10 παρατέταρτο, γιατί έχουμε μόνο το Σάββατο εκπομπή. Οπότε είναι μπουκωμένη, γεμάτη, έχει πράγματα. Και αυτά. Θες κάτι άλλο να πεις? Όχι, τα είπες τέλεια. Θα μας κόψει σε 2 λεπτά το Instagram μόνο του. Να ανεβάσει μια φωτογραφία η οποία να είναι ωραία. Έλα λίγο κοντά, έλα λίγο κοντά. Όχι, όχι, κοντά, κοντά. Όχι, δεν θα έρθω κοντά. Κοντά! Δεν μ' αρέσει εκεί, μακριά θα βρω άλλη. Άντε, πολλά φιλάκια. Άντε, γεια. Bye.